να πάω στην Τζούλια και να τη ρωτήσω στον καλά όταν ήρθε ο Ανδρέας. Αμέσως τοποθετήθηκες να τον ενημερώσεις, να ξέρει ότι είσαι με τον Μιχάλη, σου αρέσει ο Μιχάλης και τελεία. Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου, θέλω να ξεκαθαρίσω εγώ τη δική μου την ψήφο. Λοιπόν, όταν εγώ με τον Ανδρέα το τελειώσαμε και είπαμε θα είμαστε φίλοι, όποτε ερχόταν ένιωθα μία πίεση από τη μεριά του. Και προσπαθούσε να μου κολλήσει την ταμπέλα με όποιο τρόπο μπορούσε, το ότι, τους παίρνω αγκαλιά όλους. Προσπαθούσε να το βάλει σαν κακό. Που εγώ το είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Και εμένα με ενοχλούσε αυτό κάθε φορά που ερχόταν να έχω μία πίεση. Και δεν θα το ψήφιζα. Αλλά τελευταία στιγμή που λέει ότι θέλω να βλέπω την Τζούλια, εμένα μου περνάει στο μυαλό και λέω εντάξει, θέλω να με βλέπει, να με στεναχωρεί και πάω και το ψηφίζω. Γι' αυτό το ψήφισα. Δεν είχα σκοπό να το ψηφίσω. Ποτέ, το ξεκαθαρίζω. Ποτέ κάτι τέτοιο. Μπορεί να δει τα βίντεο. Ποτέ κάτι τέτοιο να μείνει σε ένα στεναχωρό. Εγώ έτσι ένιωσα όμως από τη μεριά σου. Αυτό σου λέω. Δεν πέρασε ποτέ το μυαλό μου να μείνει να σε στεναχωρώ. Είναι δυνατόν. Εντάξει, σου λέω πώς το ένιωσα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Ανδρέα. Να μιλάμε όλα οκ. Okay. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στον Μιχάλη. Μου αρέσει ο Μιχάλη. Όχι. Δεν πέρασε ποτέ το μυαλό μου να μείνει σε στεναχωρώ. Πάντα στο μυαλό μου εννοείται να σε στεναχωρώ. Δεν το ξέρω. Μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες. Τζούλια, δύο μήνες έχουμε να την ακούσουμε. Για πες, Τζούλια. Τι να πω. Αυτή η τοποθέτηση καταρχήν. Το να ανοίξουν οι πόρτες. Όχι, το να ανοίξουν οι πόρτες, το κατάλαβα. Θες να δεις το Μιχάλη. Αυτό δεν το είπε ποτέ για μένα όμως.